Και να καλωσορίσουμε στο στούντιο την καλεσμένη μας. Είναι η Δόκτωρ Άνδρεα Κακουρή, είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Καλωσορίσατε. Καλημέρα, Ελπίδα μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σε μια συνεργασία έτσι, που έχει και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου το ΡΙΚ. Στο πλαίσιο βεβαίως και της βραδιάς του ερευνητή, αλλά πρωτίστως να σε ρωτήσω ποιο είναι το επίπεδο ερευνών που γίνονται στην Κύπρο και πόση σημασία έχουν αυτές οι έρευνες. Ωραία. Η Κύπρος, αν και μικρή χώρα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται τεράστια σημασία σε έρευνα στο νησί. Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε στην Κύπρο μας 7 κέντρα αριστείας από τα 38 που υπάρχουν στην Ευρώπη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός για μια τόσο μικρή χώρα. Έναν από αυτά είναι και το κέντρο αριστείας Biobank CY, στο οποίο εργάζομαι, το οποίο δημιουργήθηκε και διευθύνεται από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα. Και έχουμε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν σε νευροπάθειες, καρδιομοιοπάθειες, καρκίνων. Έχει σημαντικό έργο δηλαδή εκεί προς ναι, να επιδείξει. Ναι, σαφώς. Όλα αυτά τα ευρήματα είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, ανοιχτά προς την επιστημονική κοινότητα, το κοινό. Γίνεται πάρα πολύ καλό έργο, μπορώ να πω, ναι. Έλενα μου, αν μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Ναι. Έλενα μου, να σε ρωτήσω τον τελευταίο... Άντρεα. Άντρεα. Άντρεα, Έλενα λέω. Έμπειρας. Αντελήφη, πάλι μπέρδεψε το ονομάτα. Άντρεα μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω όμως, τον τελευταίο καιρό να ακούμε πάρα πολύ συχνά όλων και πιο νέα άτομα σε ηλικία να νοσούν από καρκίνο. Ναι. Εσείς που κάνετε τις έρευνες, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό στην Κύπρο? Έχουμε μια ακτινοβολία, κοίταξε, είναι η διατροφή μας. Καταρχάς, η έρευνα όσο περνούν τα χρόνια γίνεται και σε πιο μεγάλο βάθος. Γίνονται περισσότερες έρευνες από ό,τι γίνονταν παλιά. Η συμμετοχή του κόσμου είναι διαφορετική. Οπότε αυτό οδηγεί και σε παραπάνω ευρήματα από ό,τι αντιλαμβάνεσαι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες στο περιβάλλον, στη διατροφή μας, γενετικές, είναι και θέμα κληρονομικότητας, οπότε όλα αυτά συμβάλλουν. Δεν το έχετε επισημάνει κι εσείς αυτό, ότι στην Κύπρο έχουν αυξηθεί τα περιστατικά? Τα περιστατικά καρκίνου. Εντάξει, ναι. Τουλάχιστον εγώ όπως το βλέπω, η αλήθεια, ναι. Τους γνωστούς, από τους οικείους, από φίλους, δηλαδή... Ναι, ακούμε συχνά. Ακούμε συχνά, δυστυχώς, εντάξει, είναι και πιο εύκολο πλέον να τα μαθαίνουμε από ό,τι παλιότερα. Αλλά ναι, εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν και τους οποίους εμείς ως ερευνητές ερευνούμε, μελετούμε και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως είναι τα δικά σου και να βρούμε λύσεις. Εσείς με τι ασχολείστε? Ερευνητικά. Ναι, εγώ εργάζομαι ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια με την ομάδα στην οποία συμμετέχω. Ερευνούμε κληρονομικές νευροπάθειες και καρκίνων. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι περισσότερο με την ανάλυση κλινικών και μοριακών δεδομένων, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε τους μηχανισμούς που οδηγούν σε μια ασθένεια, που την εξελίσσουν και κατ' επέκταση να βρούμε και θεραπείες και φάρμακα για τους ασθενείς. Μπορούμε να πούμε κάτι? Υπάρχουν... Κοίταξε, υπάρχουν, ναι, η έρευνα προχωρά και στο κέντρο μας έχουμε πολλά ευρήματα. Έχετε καταλήξει κάπου που μπορούμε να αναφέρουμε τώρα? Δεν μπορώ να τοποθετηθώ κάπου συγκεκριμένα, αλλά για παράδειγμα ένα πρόγραμμα στο οποίο δουλεύουμε είναι ο καρκίνος, που είναι και η θεματική στην οποία θα βρισκόμαστε στη βραδιά του ερευνητή. Όσον αφορά στον καρκίνο, η έρευνα μας εξετάζει την υγρή βιοψία. Η υγρή βιοψία, για να το εξηγήσω πιο απλά, είναι ένας μη επεμβατικός τρόπος διάγνωσης του καρκίνου, κατά την οποία αναλύουμε αίμα
για να βρούμε και να μελετήσουμε καρκινικά κύτταρα και καρκινικό DNA. Είναι ένας μη επεμβατικός τρόπος σε σχέση με τον ιστό που, τον καρκινικό ιστό που είναι δηλαδή, χωρίς με επέμβαση. Χωρίς τίποτα. Είναι αίμα. Οπότε αίμα. Όπως κάποιος πάει να κάνει αναλύσεις αίματος, είναι το ίδιο πράγμα. Χωρίς βελόμενο, όπως γίνεται ας πούμε η βιοψία που είναι μεγάλη. Ναι, ναι, όχι, όχι. Όχι, μέθοδος, σαν να παίρνετε αίμα. Ναι, ακριβώς. Και πείτε μας και λίγα λόγια για τη βραδιά του ερευνητή αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ σωστά. Η βραδιά του ερευνητή είναι μια γιορτή της επιστήμης, της έρευνας. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, κάθε χρόνο. Και γίνεται ταυτόχρονα σε περισσότερο από 350 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια. Ναι, είναι μια πολύ έτσι οργανωμένη δράση. Έχει σκοπό να προωθήσει την έρευνα, να φέρει σε επαφή τον κόσμο και τους ερευνητές. Γι' αυτό και το σλόγαν άλλωστε είναι Mission Connect, δηλαδή αποστολή να ενωθούμε. Όχι Mission Impossible. Όχι, όχι, είναι Mission Connect. Ναι. Και ο σκοπός είναι ναι, να έρθει ο κόσμος σε επαφή με την έρευνα, να προωθήσουμε την έρευνα, να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα της έρευνας για την πρόοδο μιας κοινωνίας και επίσης να έρθουν σε επαφή νέοι άνθρωποι και παιδιά με το αντικείμενο της έρευνας και γιατί όχι να αν τους αρέσει να θέλουν να το ακολουθήσουν επαγγελματικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ δίκαιο. Ναι, θα βρισκόμαστε στην κρατική έκθεση. Ναι. Τι να αναμένουμε έτσι από το περίπτερο σας. Τέλεια. Λοιπόν, το περίπτερο μας είναι το περίπτερο 25 στο Hall Α. Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω, μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας. Συγγνώμη. Μπορεί να επισκεφθεί ναι, την ναι, έκθεση, ναι, ο καθένας είναι, ανοιχτή προς το κοινό. Βέβαια, ναι, είναι ανοιχτή προς το κοινό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και το δικό μας το περίπτερο, επειδή ανήκουμε κάτω από τη θεματική ενότητα καρκίνος, θα παρουσιάσουμε μια μικρογραφία ουσιαστικά της, της διαδικασίας που ακολουθούμε για την έρευνα στην υγρή βιοψία, την οποία ανέφερα προηγουμένως. Θα έχουμε διαδραστικά παιχνίδια, πειράματα, θα υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες όπως θέατρο και διαγωνισμοί και μπορεί όποιος θέλει να έρθει να μας επισκεφτεί, να ανιχνεύσει από μόνος του καρκινικά κύτταρα και καρκινικό DNA σε αυτό που ετοιμάζουμε, να τα αναλύσει και να μας γνωρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο. Αύριο στην κρατική έκθεση, ναι. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε. Λοιπόν, Άντρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, ναι, φυσικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Επίσης. Ένα σύντομο διάλειμμα παρακαλώ και να υποδεχτούμε σε πολύ λίγο την αγαπημένη μας ηθοποιό, την Έλενα μας, την Έλενα Χριστοφή.